Οικονομικό. Να κάνω μια ερώτηση. Ο προϋπολογισμός εδώ του βλέπω εδώ είναι για όλο το 2014. Τι είναι. Εγώ δηλαδή ότι είναι για όλο το 2014 δηλαδή. Για αναμόρφωση. Είναι για κυρίως, βέβαια. Αφού είναι προϋπολογισμός. Εγώ δηλαδή ότι αυτό δεν μπορούμε να το κάνει η καινούργια δημοτική αρχή. Αυτό είναι το προϋπολογισμό αυτή τη αναμόρφωση. Την αναμόρφωση γενικότερα. Για αναμόρφωση, αν την πάρουμε το Σεπτέμβριο, μέχρι το Σεπτέμβριο θα έχει πει ότι το παρατηρητήριο θα ανοίξει μια τρύπα εδώ και θα μπει πολλά στο μέσα. Γιατί πιστεύω ότι είναι κυρίως και το δημοτική αρχή. Σωστό αυτό που λες, ναι. Αλλά είναι δηλαδή η καινούργια δημοτική αρχή πρέπει να το ψηφίσει γιατί θα το ψηφίσει έπειτα. Έτσι, αυτό είναι άλλο θέμα. Δηλαδή, αυτό δεν αφορά τη θητεία μας, γιατί στη θητεία μας, αν δεν είχαμε κάτι στον προϋπολογισμό, δεν μπορούσαμε να το βάλουμε. Εάν τώρα δεν το περάσουμε, πάνω από τότε θα έρθουν στη θητεία τους. Μέχρι τις 2014. Δεν είναι έτσι ακριβώς. Έτσι, ακριβώς. Δεν είναι έτσι. Ορίστε. Σε σχέση με αυτό που είπε ο κ. Καλάγαρης, είναι εφόσον θα πει το παρατηρητήριο στην περίπτωση όχι τη μη συνεδρίασή μα, εφόσον υπάρχει αστοχία στα τριμηνία μα απογραφικά στοιχεία. Δηλαδή, κάθε φορά έχουμε αρνητικά στοιχεία, ανεξάρτητα είμαστε εμεί ή είστε εσεί, δεν θα έχει σημασία. Θα έχει σημασία ότι οι αρνητικέ χρήση των τριμήνων, κάθε φορά που βεβαιώσει η υπηρεσία, νομίζω ότι τότε και μόνο τότε θα υπάρξει η παρουσία του παρατηρητηρίου. Αυτό ως παρατηρήσει για το παρατηρητήριο. Ο προϋπολογισμός, αν δεν αλλάξει ο προϋπολογισμός, τι θα αλλάξει στην οπτασία. Η στοχοθεσία σου του πρώτου τριμήνου πώς πήγε. Είναι αρνητική ή δεν αρνητική. Καλά πήγε, πολύ καλά. Όλες οι στοχοθεσίες που έχουμε εμείς το 2013 και το 2014 είναι μια χαρά. Από εδώ και πέρα. Είναι αρνητική του άρθρα τριμήνου του 2014. Δεν είναι αρνητική του άρθρα τριμήνου του 2014. Τι εννοείς αρνητική. Στοχοθεσία. Τι αρνητική, τι είναι 20 εκατομμύρια λάθος, είναι 5 εκατομμύρια λάθος, είναι 100.000 λάθος, είναι πως είναι 2.000 λάθος. Εσείς πες το θέμα. Λοιπόν, τι είναι η προϋπολογισμός. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε καταρχήν με την αναμόρφωση και να πούμε ότι η αναμόρφωση πάντα γίνεται όλα. Αφού έτσι έρωτα σε σωποντησία μετά. Όχι. Το επόμενο θέμα. Έξω από τον πέρα. Λοιπόν, θα πρέπει η στοχοθεσία να είναι θετική για να μην προβούμε σε αναμορφώσεις. Ναι. Θετική θα πρέπει να είναι μέσα στον χρόνο που ορίζεται σε 4 τρίμηνα οι στόχοι, με τα έσοδα και τα έξοδα, πόσο έχουν κινηθεί. Αν ξεφύγουμε έστω και ένα τρίμηνο, το τρίμηνο δεν μας ενδιαφέρει τόσο. Το θέμα είναι να μην έχουμε αστοχία σε 2 συνεχόμενα τρίμηνα. Πρέπει να είμαστε θετικοί. Έστω στο πρώτο αρνητική, στο δεύτερο θετική. Το προκειμένο μας λέτε, ναι. Είμαστε στο άλλο. Στο πρώτο, λοιπόν, στο πρώτο τρίμηνο λοιπόν του 2014 βγήκαμε εκτός στοχοθεσίας. Διότι τα έσοδα δεν ήταν τόσα ώστε να καλύψουν τις δαπάνες που είχαμε. Η αναμόρφωση λοιπόν η συγκεκριμένη πρέπει να γίνει για να μπορέσουμε να κάνουμε και αναμόρφωση της στοχοθεσίας του δεύτερου τριμήνου του 2014 και να φτιάξουμε με βάση την αναμόρφωση του προϋπολογισμού να φτιάξουμε και τις επόμενες τοποθεσίες μέχρι το τέλος του χρόνου. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Οπότε θα πρέπει οπωσδήποτε σήμερα να γίνει αυτό το συγκεκριμένο και γι' αυτό μπήκε το θέμα 30 έκου για να μπορέσουμε να φτιάξουμε τους συγκεκριμένους στόχους έτσι ώστε ο Δήμος να μην προχωρήσει και μπει σε παρατηρητήριο. Μα τελείωσε σήμερα, κυρία, για το δεύτερο σήμερα, 36, αν καταφέρουμε να περάσουμε την αναμόρφωση του προϋπολογισμού και της τοποθεσίας, θα είμαστε μέσα στα πλαίσια που χρειαζόμαστε, μέσα στα πλαίσια του θετικού τριμήνου. Γι' αυτό κάνουμε και την αναμόρφωση. Ποιος είναι, αφού είναι... Τι λέει τώρα. Για να μην ξεφύγει το τρίμηνο. Αν δεν κάναμε σήμερα και αύριο πρώτη Ιεδόνη, θα είχαμε ξεφύγει. Ναι, θα είχαμε ξεφύγει και την
προηγούμενη εβδομάδα και το φέραμε και το θέμα έκτακτο κιόλας στη συνεδρίαση, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε μία αλληλογραφία με το Υπουργείο και μας είπαν ότι λόγω της τοποθεσίας του πρώτου τριμήνου να τους απαντήσουμε μέχρι και τις 27 Ιουνίου σε τι θα κάνει ο Δήμος, σε ποιες κινήσεις θα προβεί ο Δήμος, έτσι ώστε να ξεφύγει από αυτό το πρόβλημα, ξέρω εγώ, της τοποθεσίας. Μας είπε οπότε ότι μέχρι και τις 27 του μηνός πρέπει να απαντήσουμε. Η απάντηση από την οικονομική υπηρεσία ήταν ότι θα προβεί η οικονομική υπηρεσία σε αναμόρφωση προϋπολογισμού και αναμόρφωση τοποθεσίας, η οποία θα περάσει από Οικονομική Επιτροπή και Δημοτικό Συμβούλιο. Οριακά είμαστε και αυτό κάνουμε και το Συμβούλιο σήμερα, για να μπορέσουμε να ξεφύγουμε από αυτό το συγκεκριμένο πρόβλημα, ας το πω. Μόλις θα περάσουμε στο θέμα της τοποθεσίας. Με τον προϋπολογισμό είμαστε αυτά. Επίσης θέλω να σας πω, γιατί θα μιλήσουμε και αργότερα για το θέμα της τοποθεσίας. Η τοποθεσία η πρώτη που είχε γίνει ήταν με βάση τον προϋπολογισμό του 2014. Η πρώτη τοποθεσία. Από τη στιγμή λοιπόν που κάνουμε αυτές τις αναμορφώσεις του προϋπολογισμού, πάμε για αναμόρφωση τοποθεσίας, λογικά αλλάζουν οι στόχοι και γίνεται ακόμα πιο ρεαλιστικός ο προϋπολογισμός, γιατί έχουμε και αρκετές μειώσεις αλλά και αυξήσεις σε κάποιους κωδικούς. Θα το δούμε όμως στο επόμενο στάδιο που είναι η τοποθεσία για να πούμε πιο αναλυτικά πράγματα. Ωραία. Για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού. Ψηφοφορία. Εσύ είπες, Γιάννη, τι... Εγώ θα θέλω να ακούσω το δεύτερο λόγιο. Η ημερομηνία που συζητάμε τη τοποθεσία, δεν μπορούμε να αλλάξουμε κάτι πέρα από τις λογιστικές εγγραφές. Σήμερα έχει 36, δηλαδή το δεύτερο τρίμηνο, ό,τι έσοδα ήταν να έρθουν και ό,τι έξοδα ήταν να έρθουν, έχουν συμβεί. Τι μπορεί να γίνει? Μπορεί να γίνει διαφορετική εγγραφή, προκειμένου να ωρεοποιεί μια εικόνα, προκειμένου το παρατηρητήριο να δει ότι τα νέα νούμερα που θα εγγράψουμε σήμερα δείχνουν μετριασμένα έξοδα ή τα έσοδα, προκειμένου να γίνει μια λογιστική, θα έλεγα, μια εγγραφή. Εν της πράγμαση, τα πράγματα είναι δυστυχώς αρνητικά. Αυτό δεν το λέω για να ασκήσω καμία κριτική, ούτε υπάρχει κανένας λόγος σήμερα να συστάμε και να κάνουμε, ας πούμε, κριτική. Αντιθέτως, πρέπει να υπάρχει η κοινή αγωνία, αυτό το μεσοδιάστημα που μεσολαβεί μέχρι την εγκατάσταση της νέας δημοτικής αρχής, όσο μπορούμε και εμείς να αξιοποιήσουμε και την εμπειρία σας, πλην όμως να ξέρουμε τι συζητούμε. Συζητούμε για έναν στόχο ο οποίος δεν είναι πραγματικός σήμερα. Το καταλαβαίνετε, είναι το αυτονόητο. Δεν χρειάζεται οικονομική όρη, συνάδελφοι, είναι 36 σήμερα. Δηλαδή και μιλάμε για το δεύτερο τρίμηνο. Είναι βέβαιο λοιπόν ότι το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να πάμε και να αλλάξουμε τα νούμερα. Αλλά ό,τι πει, αν πει θετικά ή αρνητικά, νομίζω μπορεί να τα απαντήσει η υπηρεσία, αλλά σε κάθε περίπτωση εμείς πρέπει να το μορφύνουμε. Εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση αυτό να συμβεί και μάλιστα να αξιοποιήσουμε τεχνικές λογιστικές προκειμένου το Δήμος μας να παρουσιάσει την καλύτερη εικόνα και αναδικία του παρατηρητηρίου αλλά και οποιοδήποτε άλλη αρχή. Εν της πράγμασης όμως, πρέπει να ξέρουμε και να αποτυπώσουμε εδώ την πραγματική κατάσταση. Και η πραγματική κατάσταση μάλλον δεν είναι θετική. Το βλέπουμε και εν της πράγμασης με τα προβλήματα των κατασχέσεων και των συνεργατών μας προμηθευτών, οι οποίοι ακόμη δυστυχώς παρουσιάζουν άρνηση συμμετοχή σε διαγωνιστικές διαδικασίες, όπως μου είπε ο κ. Αναγκαστόπουλος. Και θα παρακαλούσα για μια υπηρεσιακή ενημέρωση εφόσον τις συμβείς που παρουσιάζονται εδώ και του κ. Δημάρχου και οποιοδήποτε άλλο που μπορεί να συμβάλλει. Ωστόσο, σήμερα εμείς δεν μπορούμε να το ψηφίσουμε για πάρα πολλούς λόγους. Δεν υπάρχουν τακτογραφικά στοιχεία. Δηλαδή, εδώ κάνουμε μεταβολές. Αυτές οι μεταβολές βασίζονται σε έναν προϋπολογισμό που μάλιστα άραξε το 10 παρατέταρτο, έγινε μια μεταβολή και σήμερα το πρωί. Έγινε ότι δεν έχουμε μεταπολογιστικά στοιχεία των προηγούμενων τριμήνων. Έχει να κάνει ότι εμείς δεν έχουμε ψηφίσει, όπως γνωρίζετε, τον προϋπολογισμό και τις προηγούμενες αναμορφώσεις. Ωστόσο, προσπαθήσαμε και με την παρουσία μας σήμερα, γιατί δεν ήξερα, είχαμε αποτυχημένες
προσπάθειες οικονομικής επιτροπής να είμαστε παρόντες όπως θα προσπαθήσουμε και το απόγευμα μόνο και μόνο να προχωρήσει έστω με αυτές τις αδυναμίες που είναι υπαρκτές και νομίζω ότι έναντι των υπηρεσιών θα πρέπει, των ξένων υπηρεσιών, να τις ορολογούμε. Για μας όμως νομίζω ότι πρέπει να υπάρξει μια σαφής αποτύπωση προηγουμένου και με έναν πραγματικό και ρεαλισμό και εσείς και εμείς να φτιάξουμε τον προγραμματισμό του 2015 που θα πρέπει να βασίζεται σε πραγματικά στοιχεία και όχι σε τεχνικές συγγραφών οι οποίες μας ορολογούν έναντι και μόνο του παρατηρητήριου. Αυτές είναι οι ειδικές μου σκέψεις, οι οποίες νομίζω θα βοηθούσαν. Δεν ξέρω αν μιλούσε στη Δημαρχία, αναφερόμουν ότι σήμερα είναι 36. Ότι αλλάζουμε τις εγγραφές είναι βέβαιο. Έσοδα και έξοδα, ότι είχαμε ας πούμε χ και χ ή ψ, δεν θα γίνει καμία μεταβολή. Το μόνο που μπορούμε να αλλάξουμε είναι τις μεταβολές αυτές προκειμένου να δείξουμε μια καλύτερη εικόνα. Ας γίνει. Πριν όμως, επειδή δεν είχαμε την γνώση αυτών των μεταβολών ούτε των αρχικών εγγραφών, θα μας επιτρέψει εμείς ότι δεν θα το ψηφίσουμε. Λέω, είμαστε και παρόντες μόνο και μόνο. Δεν γνώριζα τις προηγούμενες οικονομικές επιτροπές, οι οποίες δεν καταφέραμε να μαζευτούμε. Να είμαστε παρόντες μόνο και μόνο να εξασφαλίζεται η συνέχεια, αλλά και να καταφέρουμε να γίνεται η απαρτία της πολιτικής, όπως θα προσπαθήσουμε με την παρουσία μας και το απόγευμα για το Δημοτικό Συμβούλιο. Πλην όμως, θα ήθελα να ληφθούν πολύ σοβαρά, ιδιαίτερως από εσάς, αυτές οι παρατηρήσεις. Διότι εξακολουθείτε να λέτε και μια πάρα πολύ καλή οικονομική κατάσταση, η οποία δυστυχώς δεν αποτυπώνεται εν της πράγμας έτσι. Αυτά. Λοιπόν, επειδή τα οικονομικά, καταρχήν είναι πολύ καλά στο Δήμο, αλλά επειδή τα οικονομικά... Γιατί τα λάβω.